Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα στο πλοίο της Blue Star, το Blue Star 1. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν μαζί με τον πλοίαρχο, τον Αρχιθαλαμιπόλο και τους υπεύθυνους της εταιρείας Blue Star. Σε αυτό το Μυτιλινιό, ορθότερα σε αυτό το λεσβιακό γλέντι που πάλι διοργανώσαμε σε πλοίο της Blue Star. Οι όλες αγαπητοί φίλοι, όπως όλοι οι συλλογικοί φορείς, θέλει να σταθεί κοντά σε όλα τα προβλήματα του νησιού και των λέσβιων εντός και εκτός του νησιού, όπως φυσικά και της Αττικής που δραστηριοποιούμαστε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα χαράς, ανάπαυλας και γλεντιού, για το οποίο μόχθησε το ΔΣ της Ομοσπονδίας. Και χάρη στη μεγάλη προσφορά της Blue Star, των μουσικών μας που θα ακούσετε παρακάτω, τα χορευτικά της Βαντούσας και των καλεσμένων μας Βαχών από την Καλυθέα, μπορούμε λοιπόν να γλεντήσουμε, να ευχαριστήσουμε τις ποτοποιίες για τα ούζα που προσέφεραν και όλους όσους συνεισέφεραν με δώρα στη λαχιοφόρο μας αγορά. Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι κοντά μας είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κύριος Βασίλης Λεβέντης. Ο κύριος Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Ναύαρχος και υποψήφιος βουλευτής του νησιού μας. Επίσης, μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, μέχρι χθες γραμματέας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μέτρο τη Μυτιλίνη, και σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών. Άνθρωποι μας από τη λεσβιακή υπαρικία, η γραμματέας μας, η κυρία Βεκρή, οι λογοτέχνες μας, ο κύριος Βονιδέλης, ο κύριος Νικορέτζος, ο κύριος Σταμάτης Μαλέλης, ο δημοσιογράφος μας, ο πολύ γνωστός διευθυντής στο Sky. Παράλληλα δίπλα του είναι ο Γιάννης Σινάνης από το lesbosblues.gr, που καλύπτει τη σημερινή εκδήλωση όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, και τον ευχαριστούμε. Είμαι πολύ συγκινημένος μαζί σας. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι από τη θέση που έχω στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο θα κάνω ό,τι μπορώ για να προβάλλω τα προβλήματα του νησιού μας, της πατρίδας μας. Αυτή είναι η υπόσχεσή μου και η καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, παρότι είχα και αλλού προσκλήσεις να πάω, είναι και ροψάλτες, ήταν 2-3 προσκλήσεις χρόνο, δεν θα κάτσω πάρα πολύ, ήρθα εδώ γιατί θεώρησα ότι η Μυτιλίνη είναι μια δημοκρατική περιοχή μπροστά στην οποία υποκλίνομαι με σεβασμό. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σας εύχομαι όλους καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2017 και όλοι μαζί θα βαδίσουμε για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Όνειρο κι αυτό, σ' αγγίζω και σε κάνω, μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Μικρή παπαδοπούλα, και